Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μια ανάσα πριν το 15 Αύγουστο, με την πληρότητα στις αφίξεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού να βρίσκεται πάνω από το 90%. Ο Αύγουστος λειτουργεί ως τονωτική έννηση για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς οι αφίξεις των προηγούμενων μηνών είχαν καταγράψει μικρή πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Yes, we like it. What do you like most? Είμαστε από τη Φιλανδία, μας αρέσει πολύ εδώ, μας αρέσουν οι άνθρωποι, το φαγητό και φυσικά η θάλασσα. Ήρθαμε από την Αυστρία για διακοπές στην Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά που επισκεπτόμαστε το νησί. Αυτό που μας αρέσει πολύ εδώ είναι η θάλασσα, οι άνθρωποι και φυσικά ο καιρός. Ήρθαμε από την Ολλανδία για διακοπές. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Κρήτη. Θα μείνουμε 8 ημέρες. Θέλουμε να δούμε ολόκληρο το νησί. Θα μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο και το πακέτο που έχουμε κλείσει είναι all inclusive. Κάναμε barbecue σε ένα πλοίο και ήταν πολύ ωραία. Όλα είναι υπέροχα εδώ. Μεγάλη δεξαμενή επισκεπτών εξακολουθεί να είναι η Γερμανία για την Κρήτη, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την εθνικότητα των επισκεπτών εξωτερικού στο νησί, στην πρώτη πεντάδα της σχετικής λίστας παραμένουν οι Γερμανοί. Ακολουθούν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι και οι Ολλανδοί. Θα μείνουμε στο Ρέθυμνο για 10 μέρες. Ήρθαμε από τη Γερμανία. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στην Κρήτη. Αυτό που μας αρέσει πιο πολύ απ' όλα είναι ο ήλιος και φυσικά το φαγητό. 10 μέρες θα μείνουμε στην Κρήτη. Ήρθαμε από τη Γερμανία. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε εδώ. Αυτό που μας αρέσει πιο πολύ είναι τα γαλάζια νερά, το πολύ πολύ καλό κρέας και γενικά το φαγητό και τα ποτά, ο ήλιος και φυσικά η θερμοκρασία. Θα μείνουμε στο Ρέθυμνο. Την πρώτη φορά που είχαμε έρθει στην Κρήτη είχαμε πάλι μείνει στο Ρέθυμνο και ήταν υπέροχα. Οι άνθρωποι εκεί είναι καλοί και φιλικοί. Το ψάρι είναι πολύ νόστιμο και φυσικά ηρακή. Πάντως είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν τη Μεγαλόνισο για τις διακοπές τους ξανά και ξανά, δηλώνοντας πιστοί λάτρεις της Κρήτης. Ο λόγος για τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες που έχουν κάνει τη Μεγαλόνισο πατρίδα των θερινών τους διακοπών. Γεια σου, τι κάνεις? Έλληνας είστε? Όχι, Πολωνός. Ξέρετε ελληνικά? Λίγο. Πώς? Πώς? Από 30 χρόνια ήμουνα μες στην Ελλάδα, 1,5 χρόνο και μάθαμε. Πού θα μείνετε? Ρεθύμνον, Ιδέων, Hotel Ιδέων. Είναι all inclusive? Όχι. Εμείς θέλουμε να φάμε έξω. Είμαστε από την Αυστρία. Θα μείνουμε 11 μέρες στην Κρήτη. Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Είναι το αγαπημένο μας νησί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας αρέσουν οι άνθρωποι, το φαγητό και κάθε φορά ανυπομονούμε να έρθουμε. Θα μείνουμε 2 εβδομάδες. Έχουμε ξανάρθει άλλες 2 φορές στην Κρήτη στο παρελθόν, στο Ρέθυμνο πριν 10 χρόνια και στην Αγία Γαλήνη πριν 13 χρόνια. Τώρα θα μείνουμε στα Πιτσίδια. Άγιος Νικολάος. Θα μείνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η δεύτερη φορά στην Κρήτη, καθώς ήρθαμε και πέρυσι.